Με νέα μέτρα απειλούν ξανά οι εκπαιδευτικοί. Μετά και τα πρόσφατα κρούσματα βίας σε σχολεία με μαθητές να βιαιοπραγούν κατά καθηγητών, η ΟΕΛΜΕΚ προειδοποιεί ακόμη και με στάση εργασίας σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Τέτοια φαινόμενα παραβατικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς αμαυρώνουν την εικόνα του δημόσιου σχολείου και προσβάλλουν βάναυσα την αξιοπρέπεια εκπαιδευτικών και μαθητών, αναφέρει σε ανακοίνωση της η οργάνωση, εκφράζοντας την ίδια ώρα ιδιαίτερη ανησυχία για την αυξητική τάση που καταγράφεται. Η ΟΕΛΜΕΚ σε συνεννόηση με την ΟΛΤΕΚ αποφάσισαν όπως σύντομα πραγματοποιηθεί κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη των δύο οργανώσεων ώστε να αναδειχθεί το παθογενές φαινόμενο. Ταυτόχρονα θα κατατεθούν εισηγήσεις και θα απαιτηθεί η λήψη άμεσων μέτρων από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Θα διευθετηθεί κοινή συνάντηση των γραμματιών ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ με τον Υπουργό Παιδείας, καθώς επίσης στήριξη των αποφάσεων των καθηγητικών συλλόγων των σχολείων, στα οποία σημειώνονται περιστατικά βίας, συμπεριλαμβανομένων και στάσεων εργασίας όπου αποφασιστεί. Εξάλλου, η ΟΕΛΜΕΚ ανακοίνωσε πως σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η ενίσχυση των περιφράξεων όλων των σχολείων Παγκύπρια και η εγκατάσταση θηροτηλεφώνων, καθώς επίσης και εργασίες σε περιορισμένο αρχικά αριθμό σχολείων για παροχή πρόσθετης ασφάλειας στους χώρους στάθμευσης των σχολικών μονάδων.